Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών κ. Απόστολος Ιωάννου με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Μανώλη Ταπατζά σήμερα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Σαπών. Παρουσία αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και στελεχών των υπηρεσιών των δύο φορέων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Μαρονίας Σαπών κ. Απόστολος Ιωάννου με τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης κ. Μανώλη Ταπατζά σήμερα Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Κατάστημα Σαπών παρουσία αντιδημάρχων, εντεταλμένων συμβούλων και στελεχών των υπηρεσιών των δύο φορέων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα με κεντρικό άξονα την προετοιμασία για την διοργάνωση των πολιτιστικών δράσεων που υθελοποιηθούν την τρέχουσα περίοδο μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Μαρονίας Σαπών και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Σκοπός των δράσεων και εκδηλώσεων είναι να αναδειχθεί ο Δήμος ως κοιτίδα πολιτισμού στην περιοχή, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην προώθηση του τοπικού πολιτισμού και του τουριστικού προϊόντος, προσδίδοντας έτσι έναν ξεχωριστό χαρακτήρα στον τόπο. Μέσα από τις εξειδικευμένες εκδηλώσεις, ο στόχος είναι να προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από εξωτερικούς προορισμούς. Η προβόλη των τοπικών παραδόσεων, της τέχνης και της πολιτιστικής κληρονομιάς θα αποτελέσει κεντρικό στοιχείο ενθαρρύνοντας τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την πλούσια πολιτιστική παράδοση του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος επιδιώκει όχι μόνο την προώθηση του τουρισμού, αλλά και την διατήρηση και ενίσχυση της ταυτότητάς του ως πολιτιστικού κέντρου στην περιοχή. Στο σημείο αυτό θα ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μαρονίας και Σαπών, τον κύριο Απόστολο Ιωάννου, για τα τεκτενόμενα στον Δήμο, αλλά και το θέμα χρυσού που τέθηκε στη τελευταία συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα κύριε Ιωάννου. Καλησπέρα σας. Αρχικά θα θέλαμε μια σκηνή πρώτη συνέντευξη που μας παραχωρείτε μετά την ανάληψη των καθηκόντοτας, να μας πείτε πώς βρήκατε τα πράγματα στον Δήμο Μαρονίας Σαπών. Κοιτάξτε, ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα, ομολογουμένως. Είχαμε προβλήματα σε ό,τι αφορά το ρευστό, έτσι να το πω, κενό ταμείο, κενή κωδική. Δυσκολευθήκαμε πάρα πολύ στο ξεκίνημα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε κάποιες προτεραιότητες που είχαν να κάνουν κυρίως με το θέμα του να κρατήσουμε τα χωριά μας με την καθαριότητα και το νερό, να μπορέσουμε να έχουμε καύσιμα για τα σχολεία μας να λειτουργήσουν. Και από εκεί και πέρα, με πολύ σφιχτή τακτική, έτσι θα το πω, προσπαθούμε τις επόμενες μέρες να πάρουμε τον προϋπολογισμό, τον πρώτο που μπορούμε να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους κωδικούς, ώστε να μπούμε σε μια ομαλότητα. Θεωρώ δηλαδή ότι στην επόμενη εβδομάδα που μας έρχεται θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να προχωρούμε και να κάνουμε όλα όσα σχεδιάσαμε να κάνουμε για το Δήμο μας. Κύριε Ιωάννου, προχθές είχατε και την τελευταία αυτή τη στιγμή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κληθήκατε να υπογράψετε και ένα ψήφισμα για να δηλώσετε την άρνησή σας στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή. Γιατί βρέθηκε και πάλι το θέμα στην επικαιρότητα, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, επίκειται η νέα αδειοδότηση της περιοχής στην οποία έχει δεσμεύσει η εταιρεία. Έληξε η προηγούμενη άδεια και εξαιτίας αυτού του συμβάντος αποφασίσαμε να πάρουμε πάλι μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία ήταν ομόφωνη, ομολογώ, και εκδηλώνουμε την αντίθεσή μας κατά αυτής της καταστροφικής επένδυσης που επιχειρούν να κάνουν στην περιοχή μας. Κύριε Ιωάννου, σήμερα είχατε και μία συνάντηση με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, τον κύριο Μανώλη Ταπατζά. Τι συζητήσατε και εκτός από την αθυμοτυπική συνάντηση, φαντάζομαι θα υπήρξε και πιο ουσιαστικός διάλογος? Κοιτάξτε, με τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Ταπατζά, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, μπορώ να πω. Κυρίως είχε να κάνει με θέματα του πολιτισμού και των δράσεων που θέλουμε να πραγματοποιήσουμε μέσα στο 2024 και κυρίως στην περίοδο του καλοκαιριού. Τέθηκαν πολλά θέματα για συζήτηση. Είδαμε πολύ θετική πρόθεση από την πλευρά της Αντιπεριφέρειας να στηρίξει αυτές τις δράσεις. Αρκετές από αυτές μπορώ να πω ότι θα τις συνδιοργανώσουμε και σε κάποιες άλλες θα είναι χορηγός μας η Αντιπεριφέρεια του Νομοροδόπης.
αναμένονται τώρα και μέσα στο Φεβρουάριο και εκδηλώσει του παραδοσιακού καρναβαλιού των Σαπών, όπως ήθεστε δηλαδή. Προλαβαίνετε για τη στιγμή μια νέα διοίκηση που μόλις αναλάβατε ένα μήνα, προλαβαίνετε να τις εκδηλώσετε, να τις προγραμματίσετε? Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι στο θέμα του πολιτισμού έχουμε δώσει μια μεγάλη βαρύτητα. Δημιουργήσαμε μια αντινομαρχία πολιτισμού, τουρισμού και παιδείας, η οποία δραστηριοποιείται από την πρώτη μέρα με το να μπορεί να οργανώσει τους συλλόγους του Δήμου μας και μαζί να βγάλουν από κοινού ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις που είχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν, να τις στηρίξει περισσότερο και να μπορέσει να δημιουργήσει και άλλες δράσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάδειξη του πολιτισμού του Δήμου μας. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ προχωρημένες συζητήσεις με τους συλλόγους να μπορέσουμε να ξαναδιοργανώσουμε το καρναβάλι μας και ταυτόχρονα ετοιμαζόμαστε για επόμενες δράσεις που θα έρθουν στην πορεία. Κύριε Ιωάννη, είδαμε και μία πρόσφατη ενέργειά σας όσον αφορά τις παραλίες του Δήμου, ώστε να γίνουν προσβάσιμες και σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Τι αφορά αυτή η δράση? Κοιτάξτε, αυτό αφορά ένα μέτρο που εξήγηλε το Υπουργείο και έχει να κάνει με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στις παραλίες. Προλάβαμε, παρόλο που πήρε παράταση το πρόγραμμα, εμείς εμπρόθεσμα προλάβουμε, καταθέσαμε την πρόταση. Αφορά την προσβασιμότητα σε τρεις παραλίες του Δήμου, στην παραλία Πετρωτών, του Πλατανίτη και της Αλκιώνας, όπου περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη της πρότασης και πρώτο Θεός, εφόσον εγκριθεί, να είμαστε έτοιμοι το καλοκαίρι να την υλοποιήσουμε τη δράση για να μπορούμε να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας και στους συνδημότες μας τη δυνατότητα αυτών που έχουν τα προβλήματα τα κινητικά να έχουν εύκολη και καλή πρόσβαση στις παραλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιωάννου. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Το απόγευμα της 5ης 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευση των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών σωματείων του Δήμου Κομοτηνής που διακρίθηκαν για την προσπάθειά τους να ανακυκλώσουν συσκευασίες υλικών στους ειδικούς κάδους Follow Green κατά την αγωνιστική περίοδο 2023. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Το απόγευμα της 5ης 1 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευση των αθλητών, αθλητριών και αθλητικών σωματείων του Δήμου Κομοτηνής που διακρίθηκαν για την προσπάθειά τους να ανακυκλώσουν συσκευασίες υλικών στους ειδικούς κάδους Follow Green κατά την αγωνιστική περίοδο 2023. Η πρωτοβουλία του Δήμου Κομοτηνής να τοποθετήσει στις εγκαταστάσεις των συλλόγων ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση συσκευασιών αποδεικνύει το έμπρακτο ενδιαφέρον του Δήμου μας για τους αθλητικούς συλλόγους και τους αθλητές, οι οποίοι μέσα από τις διακρίσεις τους προάγουν το αθλητικό πνεύμα, την ευγενή άμυλα και αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της πόλης μας. Τη γιορτή του αθλητισμού χαιρέτησε ο πρόεδρος της ΚΑΠΑ Καραθεοδωρής Άκης Λάπατας, ο οποίος απέμεινε τα έπαθλα στους αθλητές. Στο χαιρετισμό του εξήρει την προσπάθεια των αθλητών και των συλλόγων της πόλης, επισημένοντας ότι η τιμητική βράβευση αποτελεί την ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσπάθειας όλων των συμμετεχόντων να διαδώσουν σε μικρούς και μεγάλους την ανάγκη για ανακύκλωση και πρωτίστως την αξία της πρόληψης. Τα αθλητικά σωματεία που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν με αναμνηστικό βραβείο και έπαινο για την προσπάθειά τους είναι ΑΣ Ακαδημία, ΑΠΣ Πανθρακικός, Άτλας Κομοτηνής, Ηρώδικος Αθλητικός Σύλλογος Αναπήρων Αθλητών και ΓΑΣ Κομοτηνή. Ο Αθλητικός Σύλλογος Ακαδημία Κομοτηνής είναι ο νικητής του πρώτου βραβείου και έλαβε επιπλέον μία δωροεπιταγή αξίας 250 ευρώ, την οποία και δει να την εξαργυρώσει σε είδη που έχει ανάγκη ο Σύλλογος. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ένας μίνι φιλικός αγώνας βόλεϊ μεταξύ των αθλητών, προωθώντας μήνυμα αλληλεγγύης και ομαδικότητας, καθώς ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσης για καλό σκοπό. Όλοι οι παίκτες που συμμετείχαν στον αγώνα, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, έλαβαν αναμνηστικό μετάλλιο. Ο Δήμος Κομοτηνής ευχαριστεί τους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου και την ημέρα της εκδήλωσης προσέφεραν είδη όπως ενδύματα, υποδήματα και αξεσουάρ σε καλή κατάσταση, τα οποία θα δοθούν στις κοινωνικά ευπαθείς οικογένειες του Δήμου Κομοτηνής.
καράβια από μάρμαρο, κεραμίδια, βότσα αλλά και πέτρες από θαλασσινές ακτές που μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα, παρουσίασε ο καλλιτέχνης κ. Δημήτρης Αβούρης στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, όπου φιλοξενείται η έκθεσή του. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Καράβια από μάρμαρο, κεραμίδια, βότσαλα και πέτρες από θαλασσινές ακτές που μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα, παρουσίασε ο καλλιτέχνης κ. Δημήτρης Αβούρης στο Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, όπου φιλοξενείται η έκθεσή του. 25 καράβια που φιλοτέχνησε από το Σεπτέμβριο του 2023 και είναι εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία, παρουσιάζονται και κλέβουν τις εντυπώσεις. Ωστόσο, δεν έχουν βρει ακόμη μόνιμη στέγη, όπως είχε υποσχεθεί στον καλλιτέχνη η προηγούμενη Δημοτική Αρχή Ξάνθης. Αλλά δεν του παραχώρησε κανένα χώρο και ευελπιστεί, όπως λέει ο ίδιος, να του παραχωρήσει η τωρινή διοίκηση του Δήμου Ξάνθης. Αυτό είναι ο μπουζάκης, είναι πιο λευκό. Αυτό είναι πιο σκούρο, είναι από τη Θάσο, από τα Άνδυρα και αλλού. Το πρώτο καράβι που έφτιαξα εδώ ήταν πέρυσι, όταν βρήκα στη Διστονίδα ένα κεραμικό. Αυτό είναι κεραμικό, βέβαια, εκεί. Και φέτος είπα, αν έρθω πάλι στην Ξάνθη, διότι δεν ήξερα θα έρθω, διότι κάναμε προσπάθειες 4 χρόνια με τον προηγούμενο απερίγραπτο δήμαρχο να γίνει ένα πάρκο του Καραγκιόζη με 40 λεπτά, τα έχουμε όλα έτοιμα στο Λιμνίο. Και όλο ναι, και έλα στην Ξάνθη και θα το κάνουμε. Και ήρθα, νίκιασα όλα αυτά. Τέλος πάντων, θα δούμε. Και έκανα το πρώτο καράβι. Και μετά μου είπαν στη Θάσο θα βρει κεραμικά. Και πήγα στη Θάσο και άρχισα να βρίσκω υλικό και βρήκα πάρα πολλά αρχεία. Έχω, για να φανταστείτε, ένα μπαούλο μέσα από τη θάλασσα, αρχαία θάλασσα. Το κάθε καράβι που φτιάχνετε είναι από μία ιδέα. Δηλαδή, εδώ βρήκα αυτό και έπρεπε να χωρέσουν αυτά που θα βρει μέχρι τότε. Άρα θέλει να γίνει κύλο. Πού τα βρήκα? Μέσα στη θάλασσα. Μπλε μέσα γυαλί. Το ξύλο σαν τατάρτη και αυτό από τη θάλασσα. Και τα αρχαία κεραμικά, λόγι πριν. Όλα αυτά είναι από την Ιστονία. Είναι όλα τα έχει σήμερα στο Λύκειο Ελληνίδων της Ξάνθης να μας υποδεχθεί ο κύριος Δημήτρης Αβούρης, ένας σημαντικός καλλιτέχνης από τη Ζάκυνθο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιεί την πόλη της Ξάνθης. Τον επισκεφθήκαμε με το project που κάνουμε τη φετινή χρονιά και ο τίτλος του είναι μουσικοθεατρικό δρόμενο με την ομάδα του project στο Λύκειο Ελληνίδων και είχαμε την καλή τύχη να δούμε την μεγάλη έκθεση με 24 κομμάτια, καράβια δημιουργημένα διαχειρός του Δημητρίου Αβούρη μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα. Είναι καράβια από μάρμαρο. Από μάρμαρο το οποίο μαζεύει ο ίδιος πάρα πολύ συστηματικά και μεθοδικά από τις ελληνικές θάλασσες και πρωτίστως αφού βρίσκεται εδώ στην περιοχή μας από τη Θάσο. Μαζεύει επίσης παλιά, άχρηστα, ευτελή καλύτερα υλικά και τα εναρμονίζει στα σπουδαία του καράβια. Το 2024 λοιπόν προτείνει στην πόλη της Ξάνθης 24 υπέροχα καράβια με ονομασίες όπως Άλλος, Όναρ, Αιγαίας και 1000 άλλα, να τα πω έτσι, ονόματα.
Ήταν Αντούχα Ξανθιώτισσα, performer Νίνα Μαζάνη. Φαίνεται ότι θα είναι η παρουσιάστρια της καρναβαλικής παρέλασης της Ξάνθης. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την παρουσίαση του φετινού Ξανθιώτικου Καρναβαλιού δίνεται σε μια κοπέλα ιδιαίτερα γνωστή στο καλλιτεχνικό στερέωμα με καταγωγή από την Ξάνθη, όπως αποφάσισε η Δημοτική Αρχή Ξάνθης. Σύμφωνα με απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διάβγεια, ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός αποφάσισε την έγκριση για την ανάθεση της υπηρεσίας παρουσιάστριας της καρναβαλικής παρέλασης των θρακικών λαογραφικών εορτών Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2024 στην Νίνα Μαζάνη. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθη χθες τις πρωινές ώρες στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φυλαξιάς μου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλευαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 5 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής, ο οποίος στερείται άδεια ικανότητας οδήγησης, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα. Τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε μετά από πρόσκρουση στα προστατευτικά κυκλειδώματα χωρίς να υπάρξει τραυματισμός και ο οδηγός συνελήφθη. Κατασχέθηκε το παραπάνω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης η ΑΣΜΟΥ. Στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην αθλητική σας ενημέρωση και στους αγώνες που αναμένεται να διεξαχθούν το Σαββατοκυριακό. Ξεκινάμε την αναφορά μας στα αθλητικά δρόμενα της περιοχής μας με το ποδόσφαιρο και τη γάμα εθνική κατηγορία. Στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής ημέρας, ο Πανθρακικός στην έδρα του υποδέχεται την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι στο ΔΑΚ Κομωτινής τον φορμαρισμένο ΠΑΟΚ Κριστώνης Κλικής και επιβιώκει την ένατη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα. Στους άλλες αγώνες θα αναμετρηθούν Επανώμη Άβατο Ξάνθης, Νέα Μηχανιώνα Ορεστιάδα, Βαρβάρα Χαλκιδικής Θερμαϊκός, Δόξα Δράμας Χανιώτης, Πετεινός Ξάνθης Βέρεια, Χρυσούπολη Νέα Ευκαρπία και Παραλίμνιο Σερών Καβάλα. Ενώ η Αγία Μαρίνα η Μαθίας θα αγωνιζόταν με το Αγγελοχωριό Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα και ήδη έχει υποβιβαστεί. Και στην ΕΠ Στράκης συνεχίζεται το πρωτάθλημα σε Α και Β κατηγορία. Οι αγώνες στην Α κατηγορία γίνονται το Σάββατο και της Β την Κυριακή. Οι αναμετρήσεις στην Α κατηγορία είναι οι εξής. Μίσχος, Άγιοι Θεόδωροι, Αμάραντα, Πολύανθος. Παγούρια, Σάπες, Στρίμι, Νέος Σιδηροχώρη, Γρατινή, Πόντος Τριλωρίου. Και Κόσμιο, Ελπίδες Κομωτινής 3-0. Άνευ αγώνα. Η 12η αγωνιστική διεξάγεται στη Β' κατηγορία. Οι αγώνες είναι οι εξής. Αλανότοπος Ίασμος. ΠΑΟ Κομωτινής Άγιοι Θεόδωροι Β'. Νέα Καλύστη Μίστακας. Υφαντές Πανθρακικός Β'. 0-3 Άνευ αγώνος. Και Αρχοντικά Ασώματι 3-0 χωρίς αγώνα. Για το πρωτάθλημα ανδρών της Β' εθνικής κατηγορίας μπάσκετ το Σαββατό στις 5 το απόγευμα ο Γάς Κομωτινής υποδέχεται στο κλειστό του Δευτέρου Γενικού Λυκείου την Αρετσού Θεσσαλονίκης με μοναδικό στόχο την 11η φετινή του νίκη. Για το ίδιο πρωτάθλημα μπάσκετ ο Λεύκηπος Ξάνθης έχει ρεπό. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών της Ακασαμάθ και τον Ανατολικό Όμιλο θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις. Εθνικός Αλεξανδρούπολης Αρίων Ξάνθης το Σάββατο στις 8 το απόγευμα. Ασπίδα Ξάνθης Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης το Σάββατο στις 5. Δημοκρίτιο Κομωτινής Φέρες στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου στις 2 το μεσημέρι του Σαββάτου και τέλος το τοπικό ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στις δύο ομάδες της Κομωτινής μεταξύ των Άτλαντα και του Έαντα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα. Για το πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών της Α2 εθνικής κατηγορίας το Σάββατο στις 7 στο κλειστό του Δευτέρου Λυκείου Κομωτινής θα γίνει το θρακικό ντέρμπι μεταξύ της ΑΕ Κομωτινής και του ΑΟ Ορεστιάδας. Είναι μια αναμέτρηση ιδιαίτερα κρίσιμη για τους γηπεδούχους που χρειάζονται την νίκη για να ανακάμψουν στον βαθμολογικό πίνακα. Για το πρωτάθλημα γυναικών βόλεϊ της Β' Εθνικής και τον Ανατολικό Όμιλο της περιοχής μας διεξάγεται μόνο η αναμέτρηση μεταξύ του Ανδροσθένη Θάσου με τις Αμαζόνες Αλεξανδρούπολης λόγω αναβολής και θα πραγματοποιηθεί στον Λιμένα Θάσου. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και τα νεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής.
Ας ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.